πυρετόδεις ρυθμού κινούνται οι επιστήμονες σε μια προσπάθεια να βρουν το συντομότερο τη θεραπεία για τον κορονοϊό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Κίνα ρίχνονται σε μια μάχη ανταγωνισμού, προσπαθώντας να δώσουν πρώτη τη λύση στην πανδημία. Στην Κίνα, τουλάχιστον χίλια επιστήμονες δουλεύουν για την ανάπτυξη εμβολίου την ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος Τραμπ ζητά πιεστικά από τις εγχώριες φαρμακευτικές εταιρείε να βρουν πρώτες το εμβόλιο. Στην Ευρώπη, η γερμανική εταιρεία Kervac έχει κάνει πρόοδο στην πορεία ανακάλυψης του εμβολίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύει την εταιρεία με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα άλλο επίπεδο γίνονται δοκιμές και σε υφιστάμενα φάρμακα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να εγκρίνει μόλις χθε το φάρμακο κατά της ελονοσίας χλωροκίνη για χρήση στη θεραπευτική αγωγή κατά του κορονοϊού. Την ίδια ώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει έκκληση στους νέους, καλώντας τους να μείνουν στο σπίτι καθώς κινδυνεύουν και οι ίδιοι. Σήμερα έχω ένα μήνυμα για τους νέους. Δεν είστε αόρατοι. Αυτός ο ιός μπορεί να σας οδηγήσει στο νοσοκομείο για εβδομάδες και ακόμα και να σας σκοτώσει. Ακόμα και αν δεν αρρωστήσετε, οι μετακινήσεις σας μπορεί να αποτελέσουν σύντημα ζωής και θανάτου για κάποιον άλλο παράλληλα, εταιρείε προσπαθούν να παράξουν έγκυρα τεστ ανείχνευση του κορονοϊού, καθώ δημιουργείται έλλειψη λόγω τη συχνηλάτηση χιλιάδων κρουσμάτων. Στη Νότια Κορέα, εταιρεία δημιούργησε τα δικά τη τεστ με αποτέλεσμα να μπορεί μαζικά να ελέγχει του πολίτε τη. Πλέον εξάγεται εν λόγω τεστ σε πάνω από 30 χώρε, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.